Καλησπέρα, παιδές. Μπέζε εδώ. Και στο προηγούμενο επεισόδιο, αυτό που κάναμε. Βασικά, παίζουμε Pokémon, επεισόδιο νούμερο 5. Και στο προηγούμενο επεισόδιο, αυτό που κάναμε ήταν να νικήσουμε το δεύτερο έμβλημα, να περάσουμε τη σπηλιά και να έρθουμε εδώ πέρα. Νομίζω. Όχι. Τέλος πάντων, νικήσαμε το δεύτερο έμβλημα. Μετά νικήσαμε τον Γκάρι και κάναμε διάφορα πράγματα και ήρθαμε εδώ πέρα. Δεν θυμάμαι πολύ καλά τι έγινε. Ναι, αυτό έγινε. Και εκπαίδευσα λίγο τα Pokémon off camera. 23 level Pikachu, 33 level Pidgeotto, 18 level Beedrill. 30 level αυτό. Αλλά εγώ δεν θέλω να εκπαιδεύσω τον Pikachu μέσα στο πλοίο τώρα που θα πάμε για να πάρουμε το cut. Πάμε μέσα στο πλοίο να νικήσουμε μερικούς εκπαιδευτές για να πάμε στον καπετάνιο να μας δώσει το cut για να έρθουμε εδώ πέρα. Εντάξει. Ωραία. Νομίζω είχαμε πάρει το ticket από εκείνον τον τύπο που ήταν Pokémon και μετά έγινε τύπος και δεν θυμάμαι τη φάση. Λοιπόν, μπορούμε να μπούμε. Τι ωραία μουσική που έχει εδώ, ρε φίλε. Έχει ίσως από τις πιο ωραίες μουσικές σε όλο το παιχνίδι. Όπως και να έχει, θα εκπαιδεύσουμε τον Pidgeotto και θα πολεμήσουμε τους πάντες. Γεια έλα φίλε, σε έχω. Ο Pidgeotto μου έγινε τούμπανο. 3 level ακόμα και εξέλιξε, θα γίνεται Pidgeotto. Είναι από τα αγαπημένα μου Pokémon. Λοιπόν, Final Wing Attack και ψόφα απλά. Άντε γεια. Έτσι πως ήρθες έφυγες. Ανεβαίνει σχετικά καλά το level. Μέχρι να πάει 36. Ελπίζω να μπορέσουμε να το πάμε εδώ πέρα 36. Θέλω σε αυτό το επεισόδιο να το εξελίξουμε. Λοιπόν, Wing Attack. Τι έζησε. Και ποιο βγάζεις? Το Butterfree. Θα σε νικήσω με το Butterfree. Εγώ θα σε νικήσω με το Butterfree, σου είπα. Ας ανοίξω με το Butterfree, δεν με νοιάζει. Το οποίο δεν θα το εκπαιδεύσω ποτέ, ξέρω εγώ. Απλά δεν ξέρω γιατί το πιάσα. Κατά πάσα πιθανότητα θα το αλλάξουμε το Butterfree με το ήδη, όταν έρθει η ώρα του. Αλλά αυτός είχε από τα πιο ωραία Pokémon. Αυτά τα Pokémon τα γουστάρω, δεν θυμάμαι πώς. Τα Growlithe. Είναι πολύ. Βασικά έχουμε κι άλλες εκπαιδεύσεις, δεν θα αφήσουμε τίποτα. Αυτό θα είναι επεισόδιο με μάχες. Όλο μάχες. Άμα κάνει χείλ αυτή. Νόμιζα στο κρεβάτι γίνονταν αυτό. Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε να βρούμε κι αλλούς. Θέλω εκπαιδευτές οπωσδήποτε. Όλε. Λοιπόν, τι έχεις? Έχεις Nidoran. Θα σου ξεσκίσω τον Nidoran. Με ένα Wing Attack και ψεύσω. Έφυγε. Χα. Τι έγινε? Λολ. Λοιπόν, χρειαζόμαστε αντίδοτο. Άμα έχω αντίδοτο πάνω. Βασικά, αφού δίπλα η άλλη μπορεί να τα γιατρέψει. Οπότε δεν μας νοιάζει. Πάρε το Wing Attack σου και σκάσε. Έντε γεια. Είμαι Rouge Child. Είμαι αγενέστατο παιδί επειδή τον νίκησε, επειδή ήταν αυτός άχρηστος. Ας τον μπαρμπά. Δεν χυλάρει στα κρεβάτια από ό,τι φαίνεται. Και δεν μπορώ να πετύχω και την πόρτα με τόσο άχρηστο. Εδώ. Που είσαι τύπησα, χυλάρε μου τα Pokémon. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι υπερβολικά ευγενική. Όλε. Είσαι θηλυκός χαρακτήρας, οπότε θεωρητικά το παιχνίδι θα σε κάνει healer. Εντάξει. Δεν έχει τίποτα αυτή. Εδώ έχουμε μάχη. Δεν έχουμε μάχη, δεν νομίζω ότι άλλο το παιδάκι να θέλει μάχη. Εδώ! Όλε! Το μεταξύ μου αρέσει που βάζουν και κάνουν τις μάχες μέσα, ξέρω εγώ, στο τέτοιο ρε, στο δωμάτιο. Πώς θα γίνει η μάχη μέσα στο δωμάτιο? 21 level, έφυγε έτσι. Και δεν έπιασε και δηλητήριο, πόπα. 336 μου δώσε το σκατόμορο. Brick Breaker. Δώσε μου μαχή. Έλα. Μπράβο. Α, Πίτζι! Hey, γεια σου, Πίτζι. Γιατί δεν εξελίχθηκες? Κρίμα που δεν εξελίχθηκες. Τι είχες χαζούς εκπαιδευτές, μάλλον. Nidoran. Φίλε, τι φάση με τα Nidoran. Πόσα Nidoran παίζει να έχουνε? Όλοι Nidoran έχουνε. Έτσι, μπράβο. Άρα, γεια. Adios.
Δεν με βλέπω να παίρνω τα δύο level που θέλω. Εδώ και boom. Δεν με βλέπω να παίρνω τα δύο level που χρειάζομαι. Μάχη! Έχουμε μάχη εδώ! Εδώ τι έχουμε. Δεν το πολύ θυμάμαι. Εδώ πέρα νομίζω είναι το μαγειρίο. Α, όχι, είναι έξω, δεν είναι το μαγειρίο. Μάτσο, για να δούμε το μάτσο που μπορούμε να κάνουμε. Ου! Super effective is fighter types. Όλε. Φίλε, θέλω Gengar. Αλλά παίζω με emulator. Και θυμάμαι ότι το Gastly μετά γίνεται Hunter και το Hunter για να εξελιχθεί θέλει ανταλλαγή. Πώς θα το εξέλιξω? Πώς θα το εξέλιξω? Θέλω κι άλλες μάχες. Όλε, δώσε μου όλες τις μάχες, θέλω να εξελίξω το Pokémon μου. Πώς εξελίξω όμως το Hunter στην Gengar? Δεν έχω ιδέα. Άμα ξέρετε πώς, γράψτε κάτι στα σχόλια σας. Ή εκτός άμα μπορέσω να ανοίξω δύο παράθυρα και να κάνω ανταλλαγές μεταξύ μου. Ξέρω εγώ. Δεν νομίζω να γίνεται κάτι τέτοιο όμως. Θυμάμαι όμως με ένα φίλο μου είχαμε κάνει ανταλλαγή με Χαμάτσι. Feather Dance. Τι είναι το Feather Dance? Όχι, δεν το θέλω. Yep, δεν το θέλω. Δεν κάνει damage. Δεν θέλω να το χαμηλώνω τα stats, θέλω να το χαμηλώνω το HP, λυπάμαι. Τι, εσύ φλόρε δεν κάνεις μάχη, εσύ? Και εσύ φλόρες, εσύ είσαι φλόρος? Και εσύ είσαι φλόρος. Ρε φλόρι. Εγώ ήθελα μάχες, εγώ ήθελα μόνο μάχες. Ήθελα να εκπαιδεύσω τα Pokémon μου, να γίνω καλύτερος, να τα πιάσω όλα. Είχα καταφέρει να έχω πιάσει και τα 151 στην Fire, την οποία την έχω ακόμα τόσο. Όπα, τι παίχτηκε. Αυζούρν λέει ότι έχω ταξιδέψει μακριά, αλλά σε όλα τα ταξίδια δεν έχει δει κανένα Pokémon να κοιμάται σαν αυτό. Α, για το Snorlax μιλάει. Μπορούμε να πιάσουμε δύο Snorlax αυτό το save. 30 level το βρίσκεις. Δώσε μάχη, έτσι, μπράβο. Μην είσαι φλόρος. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να το σπιντάρω. Ξέρω ότι μερικοί παραπονιέστε, αλλά πρέπει, γιατί δεν γίνεται να φάμε όλη μας την ημέρα εδώ πέρα. Συγγνώμη. Πραγματικά συγγνώμη. Spoiler alert, σε λίγο έχουμε μάχη με τον Γκάρι. Εσύ έχεις μάχη? Τους πρέπει να έχει Pokémon ηλεκτρισμού. Ωραία, φίλε. Θα είναι. Ουουουου! One hit. Εντάξει, 10 level. 11 level δεν μπορούσα. Good match. Τι good match, ρε φίλε. Σε έχω σαν μέσα στο χώμα. Τι έχεις εδώ? Stardust. Ούτε καν θυμάμαι τι κάνει αυτό. Βαριέμαι να δω τώρα όμως. Δεν σκαθώ να δω τι κάνει. Stardust. Είπα ότι δεν θα δω. Λοιπόν. Μια ωραία κόκκινη άμμος. Με λίγο silky feel. Το silky feel είναι και καλά. Το έχω στο μυαλό. Το πολύ απαλό. Το απαλό. Με απαλή αίσθηση. Και μπορεί να πουληθεί για ακριβό. Οκ, μπορούμε να το πουλήσουμε για να πάρουμε πολλά λεφτά. Οκ. Είμαι νούμερο 1 στις μεταφράσεις. Εσύ τι έχεις εδώ, θείο? Ναι, μου εξηγείς τι κάνει το cut. Άρα δεν σε χρειάζομαι. Εδώ τι έχουμε? Ξέρω εγώ, είναι μερικά άτομα που είναι τέρμα ανυπόμονα, ρε. Και δεν μπορούν όλα αυτό το πράγμα που κάνω εγώ. Που τα βλέπω όλα. Άντε προχώρα, πάνε στον Γκάρι! Φωνάζουν αυτή τη στιγμή. Άντε, τέλειωνε! Που θες και Bidget, βλάκα! Ίσως το κάνουμε, Bidget. Σας το λέω, ίσως το κάνουμε. Εξετάκι. Όλα, δώσε μαχή. Αυτός έχει Pokémon φωτιάς. Δεν ξέρω, αυτοί οι παππούδες, ξέρω εγώ, που είναι με το καπέλο και έτσι πολύ fancy TV. Ή Pokémon φωτιάς ή Pokémon ηλεκτρισμού θα έχουνε. Να, αυτοί εδώ. Αυτοί εδώ οι τύποι. Έλα. Μάχη? Εσύ μάχη? Φλόρε. Συγγνώμη που κάνω speed up, αλλά δεν μπορώ, πάει πολύ αργά. Έκανα εκπαίδευση μία ώρα περίπου το Pokémon μου με speed up και δεν γίνεται τώρα έτσι αυτό. Εσύ μάχη? Έλα ρε, μην μου το χαλάς, δεν θα το πάμε 36. Νάτος.
Λοιπόν, κύριε Aceman, είστε έτοιμος να φάτε ήττα για τρίτη φορά? Είμαι έτοιμος να σας αντιμετωπίσω. Μπιτζιώτο vs Μπιτζιώτο. Σαφώς το δικό μου είναι ανώτερο. Σαφώς το δικό μου είναι ανώτερο. Σαφώς είμαι καλύτερος. Βγάλε και το Ratty Kate. Βγάλε και το Ratty Kate. Βγάλε το να με κλάσεις. Μου ήρθες με 16 level Pokemon. Μου ήρθες με 16 level Pokemon. Τι να σε κάνω εγώ τώρα σένα. Ούτε level up δεν θα κάνει το Pokemon μου. 18 level, τι είναι αυτά? Τι είναι αυτό? Εγώ τώρα τι να σε κάνω? Έλα βγάλε και το Word του. Έλα βγάλε και το Word. Τι να σε κάνω εγώ τώρα? Άχρηστε, νουμπά. Φάτω, έλα, έφυγες έτσι πως ήρθες. Έλα. Έλα, one hit όλο σου το Pokemon. Για να δούμε τι θα μου πεις. At least you're raising your Pokemon. Άντε, φύγε, φύγε άχρηστε. Ναι. Μπράβο, σε ευχαριστώ που μου τα λες αυτά. Έχει την πιο γαμάτη μουσική, έτσι. Έχει γαμάτη μουσική, Γκάρι. Όσο νουμπάς και να είναι. Τι έκανε, μου χιλάρε το Pokemon. Όχι, εγώ το χιλάρα. Κάτι, μάλλον. Οκ. Ναι, μάθαμε. Μάθαμε το cut. Ναι, μπορούμε να κόψουμε πράγματα. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να φύγουμε, δεν έχει τίποτα άλλο αυτό το καράβι το οποίο να μας περιμένει εδώ πέρα. Ένα μισή level το ανέβηκε όμως. Ένα μισή level το ανέβηκε το Pokemon μας. Λοιπόν, θα σας δείξω που έκανα και τώρα φεύγει. Άντε, γεια! Θα σας δείξω που εκπαιδεύσα το Pokemon μου. Δρόμο. Το speed up γαμάει, μαλάκες. Όσο και να παραπονιέστε, γαμάει. Άμα δεν ήταν αυτό, λογικά δεν θα το έκανα κάνει σειρά, γιατί δεν έχω υπομονή να παίξω. Λοιπόν, δείτε που έκανα εκπαίδευση στο Pokemon μου. Αυτή την περιοχή έχει αρκετούς εκπαιδευτές, την καθάρισα ήδη. Αλλά έχω κάνει εδώ μέσα. Γιατί του μίλησε αυτόν, ναι. Αν προχωρήσουμε αρκετά, βλέπουμε ότι βγάζει 18 level Pokemon. Καμιά φορά και 21, ίσως και παραπάνω. Οπότε θα κάτσουμε για πολύ λίγο εδώ πέρα. Μέχρι να πάμε 36. Θέλω να δω τον Pidgeot. Έχω χρόνια να δω Pidgeot. Οπότε θα με συγχωρέσετε για το άπειρο speed up εδώ πέρα. Αλλά να φανταστώ και εσείς θέλετε να το δείτε. Οπότε δεν έχουμε την υπομονή ούτε τον χρόνο για στο βίντεο. Γιατί έχουμε και ένα έβλημα να ανακήσουμε. Ένα ακόμα Pokemon. Ένα ακόμα. Να το. Pidgeot. Έτσι, από τα αγαπημένα. Είναι ίσως το αγαπημένο. Όχι, ίσως. Δεν είναι το αγαπημένο μου. Είναι από τα αγαπημένα μου Pokemon. Pidgeot. Έτσι, γιατί μπορούμε. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε τη σπηλιά. Ωραία, φίλε, δες το πόσο ωραίο είναι. Λοιπόν, πάμε για χιλ. Και τώρα έχουμε ένα έμβλημα το οποίο είναι τρίκι. Τρίκι δηλαδή έχει κολπάκια. Έχει κολπάκια αυτό το. Αλλά έχει ωραίες μάχες. Θα εκπαιδεύσουμε εκεί το Charmeleon τώρα. Σε ευχαριστώ. We hope to see you again. Ξανά. Σου λέει, ελπίζω τα Pokemon σου να τα ξαναταλαιπωρήσεις. Να χτυπήσουν και να έρθουν εδώ πέρα. Λοιπόν. Πάμε! Α, κανένα από αυτά όμως δεν έμαθε το cut. Σε ποιον να δώσω το cut? Σε αναγκάζει να μάθεις το cut, ρε φίλε. TM case. Cut. Το Beedrill. Ούτως ή άλλως θα το παρατήσουμε για αυτό το Pokemon. Δεν. Φύγε το Harden. Ου, έμαθες το cut. Ου. Δεν ξέρω πώς δουλεύει αυτό. Του πετάς ένα CD πάνω στο κεφάλι και μαθαίνει. Έχουμε και το Dig. Πότε είχαμε το Dig? Για κόψε το. Μπράβο. Και τώρα έρθει η ώρα να εκπαιδεύσουμε τον Charmeleon. Όλοι αυτοί έχουν ηλεκτρικά Pokemon. Όλα αυτά θα φύγουν με ένα Ember.
Έλα, βγάλτε. Άντε, γεια. Και critical. Μες στη μαπά. Και μετά θα έχουμε και Charizard, φίλε. Κοντεύουμε και για Charizard. Έλα εδώ κι εσύ. Με σκράτσε, ρε. Ούτε καν. Δεν αξίζεις το Ember μου. Εσύ το αξίζεις. Τα Magnum είναι φοβάμαι. Τα Magnum για κάποιο λόγο τα φοβάμαι. Ναι, Double Gem. Μπράβο. Έκανες εξαιρετική δουλειά με το Double Gem. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα πώς έχει. Έχει δύο, όπως βλέπετε, δύο laser εδώ. Μέσα σε αυτούς τους καδούς έχει δύο switches. Το ένα ανοίγει το πάνω και το άλλο ανοίγει το κάτω. Αλλά για να ανοίξουν και τα δύο πρέπει να τα βρούμε ταυτόχρονα. Νοπ, δεν υπάρχει εδώ. Δηλαδή, άμα βρω το ένα και μετά μου πει πάλι νοπ, σημαίνει ότι δεν θα δουλέψει. Νοπ, 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 νοπ. Τι βάση. Νοπ, νοπ. Το άκυρο το ίδιο, ρε. Και δεν μπορείς να τρέξεις εδώ μέσα. Νοπ. Τι άκυρο είναι αυτό, ρε. Τι... Να το πρώτο. Τώρα πρέπει να βρούμε ένα ακόμα. Αυτό είναι. Α, δεν είναι αυτό. Νοπ. Πρέπει να βρούμε δύο. Εδώ ίσως χρειαστεί να κάνω και κάτι, γιατί είχε τύχει σε live stream να μου πάρει 20 λεπτά αυτό. Να το πρώτο. Βλέπετε, έφυγε από εκεί. Το βλέπετε. Άμα το. Νοπ. Νοπ. Ρε φίλε, αυτό μπορεί να πάρει πολύ ώρα, ναι. Είναι... Δεν ξέρω, ποτέ δεν μου άρεσε αυτό το challenge. Ένα ακόμα. Αυτό είναι. Έλα ρε, μη μου το κάνεις αυτό. Μη μου το κάνεις αυτό. Νοπ. Έφυγε το πρώτο. Yes! Όλε! Έλα εδώ. Έλα σε ξεσκίσω. Έλα μια στα γρήγορα. Αυτός έχει τρία Pokémon. Έχει το πρώτο είναι το Voltorb. Ναι, Voltorb. Το δεύτερο νομίζω είναι Magneton. Και το τρίτο πρέπει να είναι Raichu. Ω φίλε, με ξόντουσες. Α, Pikachu είναι. Εντάξει, πέρα από την πλάκα, τα Pikachu είναι λίγο αδύναμα, Pokémon, ηλεκτρισμό. Και τρίτο είναι Raichu. Εντάξει, νικήσαμε. Ή όχι. Oh. Ω, μα κάνει και Paralyze. Shockwave, φίλε, αυτή την επίθεση τη θέλω. Έλα, μην με απογοητεύεις έτσι. Μην με απογοητεύεις. Λοιπόν, θα σε νικήσω με ηλεκτρικό Pokémon. Thunderstruck. Thunderstruck. Έκανε super... Έτσι, κατέβασε το όσο μπορείς. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να το κάνουμε poison. Άμα ζήσει. Και δεν το πέτυχε poison. Α, το πέτυχε. Το πέτυχε. Το poison είναι πάντα τσιτιά, ρε φίλε. Και δεν πεθαίνεις. Βάλουμε. Σε νικήσουμε τον Butterfree, ρε φίλε. Και τέλος, η μάχη νικήσαμε. Calculated. 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 Μου δίνεις το shockwave τώρα, please, πες το μου. Και με έδωσες. Yes! Θα το βάλω στο Pikachu. Είναι του μπανάκι επίδεση. Λοιπόν, θέλω να δοκιμάσω να δω κάτι. Ίσως πάρουμε ποδήλατο τώρα. Νομίζω, εάν θυμάμαι σωστά. Α, δεν είναι εδώ.
Okay, μπορούμε να ψαρέψουμε. Αλλά δεν έψαχνα αυτό. Πού ήταν, είχε ένα σπίτι νομίζω. Αυτό είναι μήπως. Ναι, εδώ είναι. Αυτός εδώ νομίζω. Μας δίνει ένα ticket. Νομίζω. Ναι! Νάτο! Νάτο! Έχουμε ποδήλατο. Ναι, ναι, σε παρακαλάσαμε. Όλε! Έχουμε ποδήλατο. Έχουμε ποδήλατο και νομίζω εδώ πέρα αυτός κάτι θέλει τώρα. Τι μου δίνεις εσύ? Τίποτα. Λοιπόν, έχουμε... δείτε τώρα φάση. Πάμε πίσω, τώρα φεύγουμε πίσω. Φεύγουμε πίσω. Ούτως ή άλλως πρέπει να φύγουμε από εδώ, γιατί έχουμε το κάτω εδώ. Και νομίζω ότι τώρα θα πάμε στη μεγάλη... νομίζω τώρα είναι η πόλη που πάμε στην... με τα φαντάσματα. Πώς λέγω... Lavender. Νομίζω πάμε Lavender τώρα. Για να πας στη Lavender, άμα θυμάμαι σωστά, φεύγεις από εδώ, αλλά εμείς θα πάμε πρώτα εδώ. Εδώ. Ναι, πήραμε ποδήλατο. Και πήραμε ποδήλατο. Ελπίζω να έχω σιτάρει τα κουμπιά για να το χρησιμοποιήσω. Αλλά για να το χρησιμοποιήσουμε, μία ρε φίλε. Έλα μουσικούλα. Να τη μουσική ρε φίλε, να τη μουσικούλα. Λοιπόν, θα θέλαμε να κάνουμε χίλτα Pokemon όμως πρώτα. Δεν έχουμε κάνει χίλτα Pokemon. Είμαστε σε 22 λεπτά, λοιπόν θα πάμε στην επόμενη πόλη και θα κάνουμε save από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, για να δούμε. Register. Νομίζω έτσι είναι. Όλε! Να το, με το select τώρα. Έτσι ρε φίλε. Εδώ πέρα να μου πέρασε η ομάδα πύραλος και τα έκανε όλα τα ρημάρι. Τα ρημάρι. Τα έκανε όλα τα ρημάρι. Λοιπόν. Beedrill, για λέγω εσένα. Μονομαχίες δώσε. Δώσε, πάρε παραπάνω το επεισόδιο. Δεν σας χαλάει. Δεν σας χαλάει φίλε μου. Να κάνουμε Charizard. Αλλά εδώ πέρα δεν θέλουμε να κάτσουμε σε μια άχρηστη εκπαιδεύτρια. Συγγνώμη γι' αυτό. Συγγνώμη γι' αυτό. Συγγνώμη τώρα γι' αυτό μου βγάζει 18 level, πάτε μου τι έσαι κάνω. Έχω 3 εμβλήματα. Area Lace. Δεν ξέρω τι κάνω αυτό. Φύγε βρε, γατόπαρδε. Μου βγάλες το Onyx ρε, τι να κλάσεις βρε, τι να κλάσεις. Τι να κλάσει το Onyx. Το Onyx το μόνο που με δυσκόλεψε ήταν στο πρώτο έμβλημα. Από εκεί και πέρα το Onyx είναι άχρηστα. Εναντίον μου. Δώσε μάχη. Δώσε σε όλες τις μάχες. Με σκράτσες αν εκείς ωραία. Βασικά Metal Claw. Με σκράτς. Charmander. Τι λέει, 21 level Charmander. 21 level Charmander λέει μαλάκα. Ηλίθιοι άνθρωποι. Αν και δεν είναι άνθρωποι, είναι NPCs. Άψυχα πράγματα. Τι έχεις, your dude? Άντε, γεια. Έχει rock tomatoes, your dude. Άντε, γεια και εσύ. Δεν θα χιλάρω καν. Και να πεθάνω. Και να χάσουν, βασικά δεν πεθαίνουν. Και να χάσουν το Pokémon μου, θα εκπαιδεύσω τα υπόλοιπα. Bug. Δεν πρόκειται να φάω καθόλου τα μαζί. Άντε γεια. Άντε γεια. Συγγνώμη που το σπιντάρω, αλλά τελειώνει το επεισόδιο και πρέπει. Δώσε μάχη. Εδώ θα χάσουμε. Όχι. Όχι, δεν θα χυλάρε ρε. Βάλαμε τον Bidget. Δεν είναι καθόλου effective, αλλά βγάλαμε τον Bidget, έτσι. Γιατί θέλω να δείχνω να το... Εντάξει, δεν το γαμάει. Εδώ είμαστε, έτσι.
Τι έχουμε εδώ? Αχού το μωρέ το γλυκό λιμό, βέλε. Πρέπει να του μάθουμε το... Νομίζω πάμε στη σπηλιά με το Ζάμπτος. Ή όχι? Τι κάνω? Ω, δεν είναι σπηλιά με το Ζάμπτος, είναι άκυρη σπηλιά. Λοιπόν, θα κλείσω εδώ το επεισόδιο γιατί θα μας πάρει αρκετή ώρα αυτή η σπηλιά εδώ πέρα. Ελπίζω να σας άρεσε, αν σας άρεσε κάντε ένα like, ένα sub, ένα share και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!